η βία στον ανήλικους. Παρά τις αξιωτικές ποινές που προβλέπονται ήδη, πάλι συνεχίζεται. Δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Μπούγας εχθές ότι θα κατέβει ξανά το όριο της ποινικής ευθύνης στα 10 χρόνια για τους ανήλικους. And ROC, what would you want to be in future? Σαντό. Yes, you. Δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Μπούγας εχθές ότι θα κατέβει ξανά το όριο της ποινικής ευθύνης στα 10 χρόνια για τους ανήλικους. Σαντό. I would like to be a terrorist. What? Arusi. Και τώρα, ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια που μ' αρέσουν. Κάθε περιοχή, σε συνεννόηση με τα σχολεία, με τις τοπικές κοινότητες, με τους δήμους, όλα τα παραβατικά παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουμε ποια παιδιά είναι και να πάρουν μέτρα και οι ίδιοι γονείς. Γιατί παντού δυστυχώς υπάρχουν ρουφιάνοι σε αυτό το τόπο. Είναι μεγάλη ευθύνη των γονέων. Βέβαια. Και το σχολείο. Τεράστια. Και έχουν ποινικές, το τονίζω αυτό, έχουν ποινικές ευθύνες οι γονείς. Είναι δύσκολη η ποινική μεταχείριση ενός παιδιού 13 ετών, 14. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχεις πολλά περιθώρια. Οι εισαγγελείς ανηλίκων επίσης, οι επιμελητές ανηλίκων, όλα αυτά είναι θεσμοί που θέλουν ενίσχυση. Αλλά η αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει αυτή τη δουλειά, λοιπόν, παρουσία και αποτροπή. Το δεύτερο είναι συνεννόηση των αστυνομικών με τις γειτονιές και με τους δήμους και τα σχολεία. Ναι, κοιτάξτε να πω κάτι. Θεωρώ ότι με την αυστηροποίηση από μόνο δεν απαντάμε σε φαινόμενα κοινωνικής βίας και σε κοινωνικά φαινόμενα όπως είναι η οπαδική βία και όπως είναι η βία των ανηλίκων. Το δεύτερο είναι συνεννόηση των αστυνομικών με τις γειτονιές και με τους δήμους και τα σχολεία. Γιατί θες να πεθάνεις? Μίλησε να σωθείς. Μην τρέπεσαι, κατήγγειλέ τον. Μην ξεχνάς, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Πώς το βλέπεις το πράγμα, Δημήτρη? Επειδή είμαι Λάκων, ναι. Θα το πω με δύο λόγια. Ναι. Κάμισε τα. Μαλακίες. Να παίζει ο καθένας το όργανό του, τέλος πάντων. Οργανωθείτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ξέρετε.